προχωράμε στην εγκατάσταση φωτεινή σηματοδότησης στην υφιστάμενη διάβαση πεζών έξω από τον ΟΑΕΔ ασπροχώματος ώστε να γίνει ασφαλέστερη η διάβαση των πεζών στο συγκεκριμένο πολύ επικίνδυνο σημείο. Πρόσφατα έχουμε και δηλώσεις του Περιφερειάρχη ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε και να τελειώνει αυτή η υπόθεση που έρχεται από μακρύ χρονικό διάστημα από το παρελθόν. Δεν έχει σημασία τι έχει γίνει, σημασία έχει να κοιτάξουμε μπροστά και να λύσουμε ένα πρόβλημα που δημιουργεί πολλά προβλήματα και έχουν σκοτωθεί άτομα και επιβάλλεται να διορθωθεί. Βασιζόμαστε σε μελέτη που έχει εκπονήσει ο Δήμος από ιδιότητη μελετητή έξω δηλαδή, όχι από τις υπηρεσίες του, και η οποία έχει προϋπολογισμό 40,5 ευρώ. Αυτό ε, ήρθε και επίσημα ε, πριν μερικές μέρες από το Δήμο Καλαμάτας. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ε, μελέτησε όλα τα κείμενα και τις ε, προτάσεις, η συγκεκριμένη βελτίωση και εγκατάσταση του των σηματοδότων των φωτινών σηματοδότων είναι μία από τις τέσσερες εναλλακτικέ προτάσεις που προτείνει ο μελετητής και βεβαίως οι συμπληρωματικέ εργασίες που πρέπει να γίνουν δεν συμπεριλαμβάναν τον φωτισμό επάνω στην διάβαση των πεζών που είναι απαραίτητη και κατά το Υπουργείο. Συνεπώς και με κάποιες άλλες συμπληρωματικές εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων στο συγκεκριμένο σημείο, ενδεχομένως ο προϋπολογισμός να πάει στα 60.000 ευρώ. Αυτά θα ενταχθούν στο πρόγραμμά μας, θα πάνε γρήγορα στην Οικονομική Επιτροπή για να ε, δημοπρατηθεί, να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία και να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. θα προλάβει να πάει την Παρασκευή που είπε χθε ο και ή να πάει αργότερα. Ε, αυτό σχετίζεται και με την ε, συγκεκρι... επιπλέον εργασίες που είπαμε ότι απαιτούνται ε, και να διαμορφωθούν όλα αυτά, δηλαδή να περιγραφούν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν επί εδάφους και στα σχέδια και στη μελέτη να μπουν στον προϋπολογισμό και να μπορέσουν να ενταχθούν. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Οι άλλε τρει προτάσει του μελετητή, ποιε ήταν, ε, Είναι εναλλακτικέ προτάσει που δεν ήταν ε, της τη μέγιστη. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Ομολογουμένω είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Είναι ένα δρόμο που ξεκινάει από τετράιχνο, ε, στενεύει σε κάποια σημεία, ξαναφαρδένει παρακάτω. Έξω από τον ΟΑΕΔ υπάρχει αυτό το. Ο, 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 πάρκι να το πούμε έξω από τις κολόνες. Υπόψη είναι ότι εκεί που είναι οι κολόνες θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο το οποίο θα διαμορφώσει κάπως τα πράγματα και στον ΟΑΕΔ και δεν θα βγαίνουν τα αυτοκίνητα από οπουδήποτε αλλά από συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή αυτό το έργο θα βελτιώσει και αυτή την υπόθεση που ομολογουμένως είναι μια δύσκολη υπόθεση εκεί διότι είμαστε μέσα σε κατοικημένη περιοχή και δεν έχουμε το απαιτούμενο φάρδος του δρόμου σε όλο το μήκος. Γι' αυτό δηλαδή και κάποιες προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν δεν τελεσφορήσαν. Τώρα μιλάμε όμως ότι επιβάλλεται να γίνει η τοποθέτηση αυτών των φαναριών, να το πούμε απλά, που θα έχουν το κουμπάκι που θα το πατάει, πατάει ο πεζός, για να ανάβει πράσινο στον πεζό να περνάει και θα έχουν κόκκινο τα αυτοκίνητα και βεβαίως θα υπάρχουν εκατέρωθεν της διάβασης πριν δηλαδή και μετά πάλι φωτεινοί σηματοδότες που θα προειδοποιούν τα αυτοκίνητα για να μειώνουν την ταχύτητα. Αυτό σε συνδυασμό με αυτό που είπαμε ότι προστίθεται και θα είναι ο φωτισμός της διάβασης των πεζών να φαίνονται οι άνθρωποι δηλαδή το βράδυ όταν περπατάνε πάνω σε αυτή τη διάβαση θα δώσει ένα ασφαλές αποτέλεσμα.